Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, ευλογημένη 23 του μηνός, 23 Απριλίου 2019. Μην μου λέτε χρόνια πολλά σήμερα ή όσους λέγονται Γιώργος και Γεωργία και Ζορζέτ και Τζόρτζ και Τζορτζίνο και Χόρχε. Μην τους λέτε χρόνια πολλά γιατί είναι κινητή η εορτή μας και πάμε δεύτερη μέρα του Πάσχα. Που σημαίνει την άλλη Δευτέρα. Κυριακή του Πάσχα, την άλλη Δευτέρα. Το λέω για αυτούς που, αν και δεν μου στείλε κάποιες χρόνια πολλά, απλά το λέω μήπως. Να είστε καλά όπως και να έχει. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά τα θέματά μας για τον Ηρακλή, αλλά σε μια διαφορετική εκπομπή όπως έχουμε προαναγγείλει εδώ και μέρες και όπως σας έχουμε προαναγγείλει και μέσω του Facebook. Μια εκπομπή που την αφιερώνουμε για ακόμα μια φορά με χαρά μας και είναι τιμή μας στην Αρρωγή Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά πασχαλιάτικα. Μέσα στη σεζόν κάνουμε διάφορα ως εκπομπή και το γνωρίζετε. Θέλουμε να το κάνουμε όχι μόνο μέσα στις γιορτές, αλλά και στις γιορτές αυτές οι οικογένειες έχουν την ανάγκη μας, την αγκαλιά μας, τη στήριξή μας, όχι μόνο ένα χτύπημα στην πλάτη, αλλά μια πραγματική ένδειξη αγάπης και αφοσίωσης προς τα αυτούς και με τη συλλογή που ήδη έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι και ευχαριστώ και την κυρία που ήρθε το μεσημέρι και όσους μπήκαν στη διαδικασία να μου δώσετε τα τσουρέκια και τα αυγά να τα έχουμε εδώ, εύχομαι να αυξηθούν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο μέχρι τις 8 συγκεντρώνουμε πασχαλινά τσουρέκια και πασχαλινά αυγά για τις περίπου 40 οικογένειες που συντηρεί η Αρρωγή Θεσσαλονίκης. Γιατί για μας μπορεί αυτά να είναι αυτονόητα αυτές τις μέρες. Μοσχοβολούσε το σπίτι μου από νωρίς το πρωί που η μανούλα μου με τον πατέρα μου φτιάχνανε εκεί τα τσουρέκια. Αλλά για κάποιους δεν είναι αυτονόητο. Και για αυτές τις οικογένειες δεν είναι καθόλου αυτονόητο το να μοσχοβολά το σπίτι τους και να έχουν ένα βαμμένο αυγό ή να έχουν ένα πασχαλινό τσουρέκι. Οπότε μπορούμε, ακόμα και τώρα που μας ακούτε και είστε εδώ κοντά, στο κέντρο. Δεν είναι τίποτα. 1-2 ευρώ ένα τσουρεκάκι και ένα πασχαλινό αυγό. Υπάρχει και το 2-1 που λέω εγώ, δηλαδή το τσουρέκι με το αυγό μέσα στο κέντρο, που είναι κόκκινο βαμμένο, πολύ ωραίο, τα στρόγγυλα τα τσουρέκια. 2-3 ευρώ από την τσέπη μας, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι ένα ιδιαίτερο δωράκι όμως από την Αρρωγή Θεσσαλονίκης προς τις οικογένειες που συντηρεί αυτές τις μέρες μαζί με τα πακέτα που θα λάβουν μαζί με τα τρόφιμα που ούτως ή άλλως λαμβάνουν κάθε μήνα, να λάβουν και τα αυγά και τα τσουρέκια. Ξαναλέω λοιπόν, μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής, σας περιμένουμε εδώ, Λέοντος Σοφού 18, στον έκτο όροφο. Αν μπορούμε να τα αυξήσουμε, καλό θα είναι. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα πούμε περισσότερα πράγματα για την Αρρωγή και την δράση της και για αυτό που κάνουμε σήμερα. Αλλά στο ξεκίνημα, όσο περιμένουμε και τα μέλη της Αρρωγής, όσο περιμένουμε και εσάς τον κόσμο που εύχομαι ότι θα ανταποκριθεί, ήδη το έχετε κάνει κάποιοι από εσάς και σας ευχαριστώ. Θα πούμε αυτά τα ευχάριστα και ωραία πάλι για το ρεπορτάζ κυρίως του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, που μόνο ευχάριστο και ωραίο δεν είναι. Εκεί όπου φυσικά δεν είναι αυτονόητο το ότι οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή και οι οικογένειες αυτών θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη έχοντας πασχαλινά δώρα από την ΠΑΕ Ηρακλής. Καθόλου αυτονόητο δεν είναι. Σε φυσιολογικές εταιρείες, σε φυσιολογικές ΠΑΕ, σε νορμάλ ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, οι ποδοσφαιριστές θα έπαιρναν και τα δωράκια τους και τα αρνάκια τους και τα τσουρεκάκια τους και οτιδήποτε. Εδώ οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, επειδή είναι απλήρωτοι, αντί να κάνουν προπόνηση, πάνε για καφέ. Γιατί δεν έχουν κάποιον που θα τους αποδείξει και θα τους δείξει ότι είναι κοντά τους. Και αν υπάρχει αυτός ο κάποιος, να είναι ένας δύο που δεν αποφασίζουν και δεν βάζουν λεφτά στην ομάδα. Την καλησπέρα μου στο κουμπάρο του φίλου μου το Ανανία που είναι στο νοσοκομείο περαστικά, θα περάσει σιδερένιος, καλή δύναμη, αύριο έξω θα είναι. Του στέλνω, αδερφέ μου Ανανία, εν αέριους χαιρετισμούς.
Τα αυτονόητα λοιπόν δεν γίνονται στον Ηρακλή. Ναι μεν, στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα δείχνει να το παλεύει για να αποφύγει την 11η θέση. Αλλά κατά τα άλλα, πραγματικά αυτοί οι επικίνδυνοι που δεν είναι η πρώτη φορά που τους χαρακτηρίζω έτσι, με ομικρόν γιώτα, είναι πληθυντικός ο αριθμός, συνεχίζουν να είναι επικίνδυνοι και δεν κάνουν τίποτα, μα τίποτα, για να βοηθήσουν έστω λίγο, όχι να βοηθήσουν, να κάνουν το αυτονόητο που έλεγα πριν τη λέξη αυτονόητο, ώστε η ομάδα να πάει όπως πρέπει να πάει στα Χανιά. Γιατί η ομάδα θα σταματήσει από σήμερα τις προπονήσεις και θα πάει μετά να παίξει στα Χανιά με μια μισή εβδομάδα προπόνητη. Και άντε, η ΠΑΕ δεν κάνει αυτά που ίσως κάνουν άλλες ομάδες, να δίνουν τσουρέκια και πασχαλινά αυγά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η ΠΑΕ δεν κάνει ούτε το βασικό που έχει να κάνει με τον κίνδυνο. Γιατί φίλε μου Σταύρο, μπορείς εσύ να λες ότι να ήταν σωστοί και σοβαροί για να πληρώνονται, ούτε εγώ θα τους πλήρωνα, αν και αυτό δεν ισχύει. Ο επαγγελματίας πρέπει να πληρώνεται, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Γιατί αν δεν πληρώνεται, μετά η ομάδα την πληρώνει. Είτε παίζει καλά κάποιος, είτε δεν παίζει καλά κάποιος. Να σου θυμίσω ποιοι είναι οι 11 που πήγανε και διεκδίκησαν σήμερα λεφτά. Ποδοσφαιριστές που δεν είχαν ούτε συμμετοχή με τον Ηρακλή. Και όμως αυτοί οι παίχτες είναι στους 11 από την εποχή Παπαθανασάκη. Η ΠΑΕ βέβαια επέλεξε να μην εκπροσωπηθεί με τη λογική ότι οι συγκεκριμένες οφειλές έχουν περιθώριο χρόνου προκειμένου να αντιμετωπιστούν και η ομάδα δεν προβλέπεται να κινδυνεύσει με αφαιρέσεις βαθμών. Σύντομα θα επιδικαστεί και το 50% των οφειλών σε αυτούς τους παίχτες με απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά από τη στιγμή που δεν κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών, δεν πήγε κάποιος εκπρόσωπος. Οι παίκτες δεν προπονούνται. Οι παίκτες πάνε για καφέ. Οι παίκτες την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν αποχή και έβγαλαν ανακοίνωση. Οι μέρες περνούν και προφανώς μετά τις γιορτές του Πάσχα θα έρθει η αφαίρεση των 3 βαθμών. Και άντε, για τους παίκτες μπορεί η ΠΑΕ να έχει 1000 λόγους να μην τους πληρώνει, αν και η ίδια η ΠΑΕ μέσω του Τόμ Παπαδόπουλου έλεγε, δεν έκανε δηλώσεις πρόσφατα. Έκανε. Σε ιστοσελίδα, έτσι, στο sina.gr. Τι είπε στις δηλώσεις του? Ότι εγώ δεν θα πληρώνω τα παλιά για να έχω τακτοποιημένους τους νυν ποδοσφαιριστές. Και οι νυν ποδοσφαιριστές κάνουν αποχή και αντί για προπόνηση πήγαν για καφέ σήμερα. Άρα ούτε αυτούς έχει τακτοποιημένους. Τι κάνουμε τότε? Και άντε να μην έχει ούτε αυτούς ικανοποιημένους. Να αφήσω και τα τσουρέκια και τα αυγά και τα αρνιά και να μην τους πληρώνει όπως λες, φίλε μου Σταύρο. Το Λουκίνα θα του κάνει νέο διακανονισμό. Θα του δώσει 3 ρημαδιασμένα χιλιάρικα να βάλει μια υπογραφή να μην αφαιρεθούν οι βαθμοί. Δεν ζήτησε πολλά η πλευρά του. 3 χιλιάρικα ζήτησε. Αδερφέ μου Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες, για την αρρωγή Θεσσαλονίκης. Καλή ανάσταση στον κόσμο μας, καλή ανάσταση και σε σένα αδερφέ μου. Και θα συνεννοηθούμε. Είναι σαν να έφερες 50 τσουρέκια με αυτό που μου γράψες και με αυτό που λες ότι θα κάνεις. Το ίδιο πράγμα είναι και σε ευχαριστώ. Η διακοπή ήταν για να αγκαλιάσω τη φίλη τη Μαρία και τον φίλο Σπύρο που γέμισαν τσουρέκια και πασχαλινά αυγά και σοκολατένια αυγά έξω, υπέροχα και για τα μικρά παιδιά, για τις οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Όλους σας αγκαλιάζω, όσοι έρχεστε, να ξέρετε, μια αγκαλιά, θα σταματάω την εκπομπή και θα βγαίνω έξω να σας αγκαλιάζω. Για αυτό που κάνετε, γιατί είναι σπουδαίο το ότι βρίσκεται λίγο χρόνο και κάποια χρηματάκια και έρχεστε και μας φέρνετε τα τσουρέκια και τα αυγά για τις οικογένειες της αρρωγής Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ ξανά. Τι λέγαμε? Ναι. Λέγαμε ότι πέρα από την αγωνιστική παρουσία της ομάδος και τις νίκες που ήρθαν με τα Τρίκαλα, που ήρθαν εχθές με το Βόλο, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ΠΑΕ Ηρακλής.
Ο Ηλίας Θεοδωρίδης δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Απλά έρχεται στο γήπεδο. Δεν βάζει χρήματα και αυτό δεν είναι δήλωσή μου. Είναι τοποθέτηση του ιδίου του Τόμου Παπαδόπουλου. Ο Τόμου Παπαδόπουλος δεν βάζει χρήματα και δεν κάνει καν αυτό που υποσχέθηκε, ότι θα ασχολείται μόνο με τους νυν ποδοσφαιριστές. Και φυσικά μην ξεχνάμε το εξής. 16 Σεπτεμβρίου, όταν αναλάμβανε, περίμενε συγκεκριμένα πράγματα. Περίμενε, για παράδειγμα, την κρατική χορηγία 3 στον αριθμό, στο προστινό μέρος της φανέλας. Δεν ήρθαν. Ακούσατε την Παέρα Κλής να κράζει το Βασιλιάδη που δεν ήρθαν αυτές οι 3 κρατικές χορηγίες? Ένα μικρό παραπονάκι σε συνέντευξη τύπου. Εγώ θα είχα βγάλει 15 ανακοινώσεις. Αλλά βέβαια ήμασταν από αλλού μαγκωμένοι, γιατί περιμέναμε την τροπολογία. Ήρθε η τροπολογία. Τι έγινε με την τροπολογία που ήρθε? Ξεμπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός. Τι έγινε με τον ξεμπλοκαρισμένο λογαριασμό? Ο Τόμου Παπαδόπουλος δεν έλεγε, και ο κύριος Καραντώνης, συνέντευξη τύπου, ότι εφόσον ξεμπλοκαριστεί ο λογαριασμός, όλα θα πάνε καλά και θα είναι βιώσιμη η ομάδα? Βλέπετε εσείς καμιά ομάδα βιώσιμη? Με τους ποδοσφαιριστές να είναι απλήρωτοι και να μην κάνουν προπόνηση? Αυτό είναι βιωσιμότητα? Γιατί η καραμέλα του μπλοκαρισμένου λογαριασμού και η καραμέλα της αναμονής για την τροπολογία έλειωσε, πάει, τελείωσε. Και πάνω σε αυτό που έλεγα για τους τωρινούς που τόνιζε ούκο λίγες φορές ο Τόμου Παπαδόπουλος ότι θα προστατεύει και θα προσέχει, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές που είναι απλήρωτοι. Έρχονται πολλές πληροφορίες. Χθες, αν θυμάστε, ο Ανδρέας και ο Λεωνίδας, που είναι τα παιδιά που έχουν τον ήχο και το σπικάζ και τα μεγάφωνα και τις μουσικές κτλ., δεν έκαναν, ήταν στην κερκίδα, ήταν το παιχνίδι, αλλά δεν ανέβηκαν πάνω, δεν έκαναν τη δουλειά τους, γιατί είναι μήνες απλήρωτοι. Μιλάμε για 50 ευρώ το παιχνίδι, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δηλαδή, μόνο που το λέω, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Πληροφορίες έρχονται και για υπαλλήλους οι οποίοι απολύονται. Για υπαλλήλους οι οποίοι είναι απλήρωτοι μήνες. Αυτό είναι βιωσιμότητα. Γιατί, επαναλαμβάνω, η καραμέλα της τροπολογίας, η καραμέλα του μπλοκαρισμένου λογαριασμού έλειωσε. Γιατί δεν πληρώνεις τους υπαλλήλους? Γιατί δεν πληρώνεις τους ποδοσφαιριστές? Γιατί δεν πληρώνεις τους πάντες? Δεν γίνεται να μην έχεις 50 ευρώ και 100 και 200 και 1000. Γίνεται. Και τι άλλο συμβαίνει? Θα μας πει κανένας. Το θέμα είναι ότι αυτό που συμβαίνει οδηγεί τον Ηρακλή στην καταστροφή. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα κάποιοι που θεωρούν ότι δεν οδηγεί αυτό που συμβαίνει τον Ηρακλή στην καταστροφή. Ο Ηρακλής υποτίθεται έχει να παίξει τον νυν υπερπάντων αγώνα για την παραμονή του στη δεκάδα, εκτός και αν το έχουν σιγουρέψει ότι ή δεν θα γίνει αναδιάρθρωση ή θα γίνει αναδιάρθρωση με 14 ομάδες ή 2 ομίλους. Γιατί οι ομάδες που ανεβαίνουν από τη Γάμα Εθνική στη Β, αλλά ουσιαστικά πάλι Γάμα θα παίξουν του χρόνου, πιέζουν για 2 ομίλους. Και αυτό έγινε χθες με επαναστατικό τρόπο από συγκεκριμένες ομάδες που ήταν αρκετές. Και είναι λογική η αντίδρασή τους. Θα πάμε λοιπόν να περιμένουμε τους ποδοσφαιριστές που αντί για προπόνηση πίνουν καφέ να κερδίσουν τον Πλατανιά 5 Μαΐου, Κυριακή. Ή θα περιμένουμε με το που τελειώσει το πρωτάθλημα να τα βάλει όλα σε μια τάξη ο Τόμου Παπαδόπουλος? Γιατί υπάρχει και το άλλο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Υπάρχουν και τα στρατόπεδα. Συγγνώμη. Όπου κάποιοι μεν δεν χωνεύουν κάποιους δε. Και αν νομίζει κάποιος ότι υπάρχει ενότητα από αυτούς που βρίσκονται στο Δέλτα Σίγμα και γενικότερα τους περιτρεχάμενους της Παϊρακλής, κάνουν λάθος. Καμία ενότητα δεν υπάρχει. Υπάρχει η πλευρά της Θεοδωρίδη, υπάρχει η πλευρά του Τόμου Παπαδόπουλου, υπάρχει και μια τρίτη πλευρά, μπορεί να υπάρχει και μια τέταρτη και μια πέμπτη. Και ο καθένας κάνει το κομμάτι του. Ή να το πω πιο σωστά, ο καθένας θέλει να κάνει το κομμάτι του για τους δικούς του λόγους. Όταν βάζεις λοιπόν την ιδιοτέλειά σου και τον εαυτό σου πάνω από τον Ηρακλή,
δεν έχεις καμία θέση στον Ηράκλη. Μπορείς να πας, να αναλάβεις μια άλλη ομάδα και να κάνεις εκεί το κομμάτι σου. Δεν σου φταίει ούτε ο Ηρακλής, ούτε ο κόσμος του να ταλαιπωρείται. Και πριν 2-3 μήνες τι λέγαμε, παραπάνω εμείς. Α, τι ωραία, ο Ηρακλής έχει 2 χρηματοδότες. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο να μην πληρώνει κανένας και τίποτα. Έτσι, αυτή η ψυχεδέλεια των Pink Floyd, αυτή η μπύλη είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει για την κατάσταση. Με την ψυχεδέλεια των Pink Floyd. Τουλάχιστον είναι και άγιες μέρες αυτές που έρχονται. Μήπως καταφέρουμε και ηρεμήσουμε λιγουλάκι. Και λέμε για απλή τους ποδοσφαιριστές. Λέμε. Το λένε οι ίδιοι. Όταν γινόμασταν κακοί το Γενάρη και πάλι μας κράζανε ορισμένοι για αυτά που λέγαμε, ότι κακώς έρχονται 12-13 παίχτες γιατί δεν θα έχετε στο τέλος να τους πληρώσετε. Τώρα τι γίνεται? Μου φέρνατε εσείς. Φέρνατε. Μια ντουζίνα παίχτες φέρατε. Ποιος θα τους πληρώσει τώρα αυτούς? Το χιόνι. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. 16 Σεπτεμβρίου ανέλαβε την ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν ήρθαν οι κρατικές χορηγίες, κανένα κράξιμο. Δεν ήρθε κράξιμο δυναμικό, όχι μια αναφορούλα. Δυναμικό, κινητοποίηση. Δεν ήρθε η τηλεοπτική χορηγία 300 χιλιάρικα από την ΕΡΤ. Κανένα κράξιμο. Το 50% ήρθε. Δηλαδή χρωστάς 160 στο Λουκίνα, πρέπει να δώσεις τα 80. Γλιτώνεις 80. Και παρόλα αυτά εσύ δεν δίνεις ούτε 3. Χιλιάρικα. Για να μην παρεξηγηθώ. Και φτάνουμε στο διατάφτα ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει στην ΠΑΕ είναι το στρατόπεδό τους. Ο καθένας το δικό του. Ο καθένας το βιολί του. Ο καθένας να κάνει το κομμάτι του. Ο Ηρακλής πότε θα σας νιάξει? Δεν το ξέρω. Εδώ ο γραφικός κάθε μέρα και τίποτα άλλο. Το κομμάτι σας. Αυτό. Πληρώστε τώρα όλους αυτούς που φέρατε, γιατί εσείς τους φέρατε το χειμώνα. Και η ομάδα έχει ρόστερ μεγάλο, που πίνει καφέ σήμερα αντί να κάνει προπόνηση. Γιατί αποφασίσατε να κάνετε 12 μεταγραφές τον Ιανουάριο. Και οι περισσότεροι εξ αυτών, όπως είχαμε προβλέψει και δικαιωθήκαμε δυστυχώς σε ακόμα κάτι που είπαμε φέτος, δυστυχώς σε όλα έχουμε πέσει μέσα από το καλοκαίρι, μακάρι να ξεφτιλιζόμασταν και να δικαιωνόσασταν εσείς. Αλλά το ποιος ξεφτιλίζεται φαίνεται. Ακόμα και σε αυτό δικαιωθήκαμε, ότι πάνω από τους μισούς που φέρατε, ούτε αποστολή δεν θα είναι. Και τα λέγαμε και χθες στην μετάδοση. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά όσους έχετε μπει στη διαδικασία να φέρετε τα τσουρέκια σας και τα πασχαλινά αυγά για τις οικογένειες της Αρρωγής Θεσσαλονίκης. Ήδη 2 μέλη της Αρρωγής είναι εδώ, η Αναρίτα και η Δέσποινα. Θα αυξηθούμε νομίζω και στο δεύτερο μισό που θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ο σκοπός της εκπομπής είναι ιερός και γι' αυτόν το σκοπό θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Α, πριν πάω σε αυτό, το Α. μήνυμα. Όταν βλέπω μήνυμα πρέπει να το διαβάσω κατευθείαν. Δεν μπορώ να περιμένει ο ακροατής, ο φίλος μου ο Γιάννης. Καλησπέρα, Τζόρτζ. Ο μεγαλομέτοχος δείχνει ξεκάθαρη αδιαφορία. Ναι. Επίσης φαίνεται ότι δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν δεν μπορεί. Εγώ προς το παρόν είμαι στο ότι δεν θέλει, φίλε μου Γιάννη. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοιες δηλώσεις, να λες ότι με ενδιαφέρει να πληρώνω τους τωρινούς και να μην πληρώνεις ούτε τους τωρινούς. Τα αυτονόητα δηλαδή να κάνεις, έτσι. Τα αυτονόητα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε γρήγορα με το άτομο του ή θα βρεθούμε όμοιροι του χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Δεν μπορούμε να ξεμπερδέψουμε γρήγορα γιατί υπάρχει αυτή η τριετία με τον κάθε νέο μεγάλο μέτοχο. Επίσης, πώς αυτός ο άνθρωπος πέρασε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλά, εδώ
ξέρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που απέρριψε το Σορούρ και έδωσε το OK στον τον Παπαδόπουλο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Και αν όντως έχει, τότε τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Γιατί του Ηρακλή σίγουρα δεν τα εξυπηρετεί. Γιατί εξυπηρετεί τα δικά του. Δηλαδή, βλέπεις Γιάννη μου ή οποιοδήποτε τώρα μας ακούει να κερδίζει κάτι ο ίδιος από την υπόθεση Ηρακλής. Έχει βάλει λεφτά, έχει πετάξει λεφτά. Τι κερδίζει. Τι έχει κερδίσει μέχρι στιγμής. Έχει κερδίσει κάτι. Μάλλον όχι. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγο και με την παρέα της αρρωγής της Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε, λέοντας, αφού 18 έκτο όροφο με τα τσουρέκια σας και τα πασχαλινά αυγά σας. Ο γνωστός ρεπόρτερ του Ηρακλή, Βασίλης Καβαδίας, έβαλε το κατάλληλο μουσικό χαλί για όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Μόνο που θα έπρεπε η Pink Floyd πριν πολλά χρόνια αυτό τώρα... Πότε γράφτηκε, αρχές 80 γράφτηκε? Κάπου εκεί. Να έπρεπε να βάλουν, αν ξέραν ότι θα το γράφουν για την Παέρα Κλής, no money. Όχι money. Αν και με το money που λένε, με τον τρόπο που το λένε και τους στίχους που έχουν, αυτό ουσιαστικά καταγράφουν μέσα, ότι υπάρχει ένα άλλο. Ξέρεις ποιο είναι η μετάφραση του money στα ελληνικά? Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Ένα του αντίπα. Ναι, ίδιο είναι ίδιο. Λοιπόν, αυτά τα money ή δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν δεν θέλουν να τα δώσουν. Και από τη στιγμή που δεν θέλουν να τα δώσουν, τότε συνεχίζεται αυτή η ταλαιπωρία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση θα μας απασχολήσει σε 2 εβδομάδες περίπου, καθώς λόγω των γιορτών του Πάσχα που έρχονται δεν έχουμε δράση. Δράση έχουμε στο μπάσκετ όμως. Αύριο, πλήρης αγωνιστική δράση, θα ξαναπώ τη λέξη 2 φορές. Στην Αθήνα, Διαγόρας Δριοπηδίων Ηρακλής, στις 5, την ίδια ώρα, Αμίντας Κόρυβος, Εθνικός Καβάλα, Ψυχικό Ιωνικός Νικαίας, Καρδίτσα Χαρίλος Τρικούπης, Ιπποκράτης Ερμής Αγιάς, κρίσιμο μάτς είναι αυτό, Απόλλων Πάτρας Καστοριά και Μαρούσι Ευρώπη Ευκοχωρίου. Κυρίως τα κρίσιμα παιχνίδια έχουν να κάνουν και του Ηρακλή, είναι πολύ σημαντικό. Και θα φανεί από το αποτέλεσμα του Ηρακλή τι θα γίνει με την πεντάδα. Θυμίζω ξανά τη βαθμολογία: ο Ιωνικός έχει 51, ο Ηρακλής έχει 49, ο Ερμής Αγιάς 44, ο Χαρίλος Τρικούπης 43, Καρδίτσα Καστοριά 42, όπως και ο Διαγόρας Δριοπηδίων και 41 Αμίντας και Ιπποκράτης. Δηλαδή είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ομάδες για 3 θέσεις. Τον Ηρακλή θα τον συνέφερε και το τέλειο σενάριο θα ήταν να βγει δεύτερος ο Ερμής, τρίτη η Καρδίτσα που δεν αποκλείεται. Η Καρδίτσα είναι τέταρτη τώρα με 42, ο Χαρίλος Τρικούπης είναι τρίτος με 43. Γιατί η Καρδίτσα έχει 2-0 τον Ερμή και μπορεί να τον αποκλείσει και να πάει η Καρδίτσα στα τελικά με τον Ηρακλή και ο Ηρακλής να θέλει με το 2-0 που έχει από την κανονική διάρκεια, να θέλει μία νίκη στο Ιβανόφιο και με ένα μόνο παιχνίδι στο Ιβανόφιο να πάει να ανέβει κατηγορία στην Α1. Συνεχίζω και λέω ευχαριστώντας πάρα πολύ όσους εσάς και όσους εσάς έχετε έρθει μέχρι στιγμής εδώ, λέοντας Φου 18, στον έκτο όροφο να μας φέρετε τα ωραία σας πασχαλινά τσουρέκια και τα ωραία σας πασχαλινά αυγά για τις οικογένειες της αρρωγής Θεσσαλονίκης. Θα περιμένουμε κάνα 20 λεπτάκι ακόμα, εύχομαι να αυξηθείτε. Είμαι χαρούμενος γιατί για ακόμη μια φορά κάποια από τα μέλη της αρρωγής, μακάρι, δεν χωράτε όλοι, αν ερχόσασταν. Χωράτε? Όχι. Δεν χωράτε. Βίλια, ας ανοίξουμε αυτό. Ας έρθουν από εδώ τα κορίτσια μας. Και τα δύο, ναι, Δέσποινα, έλα από εδώ, έλα, μη σε ταλαιπωρώ. Έχω στα αριστερά μου την Αναρίτα, στα δεξιά μου την Δέσποινα. Καλησπέρα. Η οποία εγώ τη χαρακτηρίζω η μαμά της αρρωγής. Γεια σου Μανούλα. Γεια σου παιδιά μου. Γεια σας παιδιά μου. Μια μεγάλη, μια μαμά με πολλά παιδιά. Πόσα παιδιά έχεις στην αρρωγή? Πολλά. Έχεις και εγγόνια, ε? Έχω και εγγόνια και δισέγγωνα. Μη σου πω. Γεια σου Αναρίτα. Γεια σου Γιώργο. Θα μιλάνε πιο κοντά, ε? Εντάξει ρε Μπίλη, εντάξει ρε Μπίλη. Ακουγόμαστε. Λοιπόν, τα δύο μέλη της αρρωγής Θεσσαλονίκης, σε λίγο θα έχουμε και ένα τρίτο. Την Κέλλη μας.
τα προδίδει, όλα τα προδίδει. Θα έχουμε την Κέλλη μας σε λίγο, η οποία Κέλλη μας πρόσφατα μαζί με την Ηλιάνα μας ήταν και τηλεοπτική star. Καλά το λέω. Στο Πάμε Πακέτο. Ναι, μια οικογένεια. Και να ευχαριστήσω και εγώ την οικογένεια που εκτίμηση. Είναι μία από τις 40 οικογένειες που έστειλε πακέτο στην αρρωγή της Θεσσαλονίκης. Και εκπροσωπώντας την αρρωγή της Θεσσαλονίκης, η Κέλλη μαζί με την Ηλιάνα έδωσαν το παρόν στην εκπομπή της Βίκης Χατζηβασιλείου και γίναμε ακόμα περισσότερο γνωστοί ως αρρωγή. Όχι ότι δεν ήμασταν. Όχι ότι δεν ήμασταν. Αλλά τώρα εντάξει, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Πότε θα παραδοθούν αυτά, να ρωτήσω τη μαμά πρώτα. Η μαμά ξέρει καλύτερα. Ναι, γιατί με έχει μαμά Δέσποινα, πότε θα πάρει τα... Αύριο. Αύριο, 11 είμαστε... με 3, ναι. Προλαβαίνουμε. Και είχαμε σήμερα και τη δράση που έγινε στην πόλη. Ναι. Που πήγε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζεται ακόμα να στείλουμε κανέναν εκεί. Όχι. Οπότε όσοι θέλουν να έρθουν. Από εκεί στέλνουμε εδώ. Ωραία. Επόμενες δράσεις μετά το Πάσχα. Λίγο να ξεκουραστούμε να πάρουμε μια νασούλα. Εγώ την είδα και τρόμαξα πριν. Δεν έχεις κοιμηθεί, ε? Έχω 4 μέρες πραγματικά. Έχεις 4 μέρες. Και αυτά που ακούτε για τη Δέσποινα, την Αναρίτα, την Κέλλη, την Ηλιάνα και αγόρια φυσικά υπάρχουν άντρες στην αρρωγή της Θεσσαλονίκης, είναι όπως το λέει η έννοια. Ομάδα εθελοντών πολιτών. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ που να περνάει από τα χέρια του οποιοδήποτε. Και τώρα που πάει ευρώ, ένας καλός φίλος θα στείλει κι άλλα. Υπάρχει περίπτωση να τα δώσουμε και λίγο πιο μετά. Τι προϊόντα? Τσουρέκια και αυγά. Ναι, γιατί όχι. Και μετά το Πάσχα μπορούν να φάγουν. Για 50 μέρες. Ναι, σωστά. Χρυσός Ανέστη θα λέμε. Είναι ομάδα θελοντών πολιτών. Και η μαμά Δέσποινα που έχει να κοιμηθεί 4 μέρες, έχει να κοιμηθεί 4 μέρες, γιατί θέλει αυτές τις οικογένειες να τις βλέπει οι χαμογελαστές αυτές τις μέρες. Όλοι μας. Και όταν στεναχωριόμαστε, τι κάνουμε? Πάμε και μας ζωγραφίζει η Αναρίτα. Ναι, έτσι. Έχεις καιρό να μου κάνεις ένα τατού. Ναι. Την άλλη φορά. Από αυτά που βγαίνουν, βέβαια. Ναι, τα ωραία. Την άλλη φορά. Μου είχε κάνει Μπίλη μια ωραία άρπα την άλλη φορά. Είχε γράψει και ένα αέρι εδώ. Ήταν στο Γουίτε, τότε σε μια ολοήμερη. Να πάρουμε το κορίτσι μας τηλέφωνο για να μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν. Παρακαλώ. Να πω κάτι. Ναι, ό,τι θες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ναι, εκτός από τον κόσμο που έρχεται, ναι, και στους φίλους γνωστούς, στους δικούς μας προσωπικούς φίλους, που μόνο που ξέρουν τι γίνεται. Και ναι, είναι αυτοί που ούτε φαίνονται, ούτε θέλουν να ακουστούν ή να αναφανούν. Αλλά, και είναι σπουδαίοι όλοι αυτοί. Ναι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουν, οι περισσότεροι ξέρουν για ποιους μιλάω, εγώ προσωπικά. Και όλες οι κοπέλες και τα αγόρια που είμαστε στην αρρωγή, όλοι έχουν και κάποιον γνωστό που μας ρωτάνε, πέστε μας τι χρειάζεστε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και αυξήθηκαν αυτά μετά την εκπομπή, ε? Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, από κάθε μεριά της χώρας, από παντού. Μακάρι το τηλεφώνημα να γίνει και πράξη, να έχουμε δράση σε όλη την χρονιά. Και να έχει και διάρκεια, γιατί χρονιά. Δεν είναι μόνο μπράβο, το αυτό. Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, παιδιά, εμείς ολόχρονα. Και αυτό που χρειαζόμαστε και όλα αυτά τα χρόνια. 5, 6, 7, πόσα σε ξέρω. 7. 7 γίνανε. Μεγάλωσες. Γι' αυτό είμαι μαμά και γιαγιά μαζί. Δεν το είπα για μένα. Λοιπόν, αυτά τα 7 χρόνια λοιπόν που είμαι μέλος της αρρωγής Θεσσαλονίκης, αυτό που λέει η μαμά Δέσποινα συνεχώς, πέρα από τα τρόφιμα που συγκεντρώνουμε, είναι εθελοντές, είναι εθελοντισμός. Δηλαδή, όποιος έχει μία ώρα, μισή ώρα, δύο ώρες, αντί να πάει να πιει ένα καφέ, μπορεί να έρθει. Ότι να μην το στερήσουμε το καφέ, να κάνει και να έρθει να πιει καφέ σε εμάς. Αυτό να γνωριστούμε, να δει και τι κάνουμε. Ναι. Και να βοηθήσει όπως μπορεί. Ακόμα και ένα τηλεφώνημα μπορεί να ανοίξει μια πόρτα και να μας βοηθήσει σε πολλούς τομείς. Το όσοι πιστή προσέλετε ισχύει για λίγο ακόμα, για κάνα δεκαλεπτάκι, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας. Μαμά, είσαι ικανοποιημένη? Πάρα πολύ είσαι. Ναι. Όχι, άμα είναι ικανοποιημένη η μαμά Δέσποινα. Είμαι η κακιά της παρέας, γιατί ζητάω. Εκεί στο μικρόφωνο. Ζητάω περισσότερα, πάντα ζητάω περισσότερα. Το ξέρω. Και εγώ δεν μένω ποτέ ευχαριστημένος. Συνεχώς. Είναι η πρώτη φορά σε αυτές τις δράσεις που κάνουμε ως ώρα για μπλε να είμαστε κοντά στην αρρωγή Θεσσαλονίκης και μέρες που είναι τώρα το ξανακάνουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν το κάνουμε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Μην το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, το έχουμε λίγο ως Έλληνες. Αλλά τώρα, εν ώψη των γιορτών του Πάσχα, είναι σημαντικό αυτό το πασχαλινό τσουρέκι και το πασχαλινό αυγό να πάει σε αυτά τα σπίτια. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν, αλλά επειδή την αγαπάμε, δεν θα τη βγάλω κίτρινη κάρτα, που η Κέλλη μας δεν είναι στο στούντιο. Ναι.
Σε αυτά τα 7 χρόνια που έχουμε τη σχέση που έχουμε. Ήρθατε εσείς, ναι βέβαια. Κέλλη, δεν σε θέλουμε. Πρώτη φορά εγώ, εδώ τουλάχιστον. Καλησπέρα. Μας ακούει η Κέλλη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Που είμαι στο γραφείο αντί να είμαι εκεί. Στεναχωριέσαι, είπες ή χαίρεσαι, γιατί δεν σ' άκουσα. Ζηλεύω πάρα πολύ που είμαι στο γραφείο αντί να είμαι εκεί. Πάρα πολύ. Δεν σε θέλω, έχω Δέσποινα και Αναρίτα. Δεν το συζητώ, έχεις τα καλύτερα κορίτσια. Τι κάνεις? Εργάζομαι. Εργάζεσαι, καλά κάνεις. Ναι. Καλά κάνεις. Λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι γιατί και πάλι ανταποκρίθηκαν και τα Ηρακλάκια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα Ηρακλάκια γιατί ως ώρα για μπλε, να μην το κρύψουμε, οι περισσότεροι που έρχονται είναι Ηρακλειδείς. Και εγώ επίσης, ναι. Και εσύ επίσης. Και θέλω να τα ευχαριστήσω πολύ που ανταποκρίθηκαν για ακόμα μια φορά. Δεν έχω εικόνα, αλλά είμαι σίγουρη. Την έχεις την εικόνα σε λίγο, θα βγάλουμε φωτογραφία. Θα βγάλουμε φωτογραφία. Δυστυχώς. Ήταν λίγο ημέρες περίεργες, γιατί είναι και μεγάλη εβδομάδα, πολλοί κόσμος την έχει κάνει, έχει φύγει. Σιγά, ναι. Οπότε... πολλοί κόσμος, επειδή ακριβώς είναι κομμένος αυτός ο μήνας, σταματάει για άλλους 25, για άλλους 26. Ναι. Οπότε τρέχουν να προλάβουν τις δουλειές τους για να μπορέσουν να φύγουν. Ανοιχτή αγορά και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, όποιος θέλει να το κάνει, το κάνει ανεξαρτήτως το τι ισχύει, το τι σημαίνει. Να πω λίγο πάνω σε αυτό... Ναι. Ότι και πάνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι η αλληλεγγύη καλό θα είναι να μην κοιμάται τις υπόλοιπες μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, η Δέσποινα ακόμα καλύτερα, το ότι εκτός από τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, όπως έλεγες και πιο πριν, ότι όλες τις ημέρες κάποια σπίτια περιμένουν να γεμίσουν τα τραπέζια τους, να γεμίσουν τα ράφια τους, να γεμίσουν τα ντουλάπια τους, από την αλληλεγγύη των υπόλοιπων. Οπότε χρειάζεται. Και να ήτανε, λίγο παραπάνω. Εμένα μου άρεσε και η ιδέα όταν μου την πρωτοείπατε, γιατί φεύγουμε και λίγο από το καθιερωμένο, ξέρεις, τα τρόφιμα μακράς διάρκειας κτλ. Ήταν και λίγο πιο γλυκό αυτό. Και τώρα που λέμε γλυκό, να σε ενημερώσουμε ότι ήρθαν και πασχαλινά αυγά σοκολατένια. Τέλεια. Που δεν τα ζητήσαμε, αλλά νομίζω ήταν για τα παιδάκια, ειδικά των οικογενειών, ήταν ό,τι πρέπει. Ευχαριστούμε πολλά, χαμόγελα. Μια πολύ γλυκιά Μαρία. Μια πολύ γλυκιά Μαρία, με τον γλυκό γιο της, τον Σπύρο, που ήρθανε και τα φέρανε και τους ευχαριστούμε πολύ. Κέλλη, θέλω να μοιραστείς λίγο μαζί μας αυτό που έζησες πίσω από τις κάμερες και πώς προέκυψε όλο αυτό που έγινε με την εκπομπή «Πάμε πακέτο». Τώρα ξεφεύγουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει, για καλό σκοπό είναι. Και το πόσο σημαντικό θεωρείς για την αρρωγή της Θεσσαλονίκης είναι αυτό με την προβολή σε μια τέτοια εκπομπή, με μία από τις οικογένειες να δίνουν αυτό το δωράκι, αυτό το πακέτο στην αρρωγή. Ήταν μια πάρα πολύ γλυκιά στιγμή, αλλά πάρα πολύ γλυκιά στιγμή, και ήταν και ένα αναπάντεχο δώρο προς την εκπομπή. Προς την ομάδα μας από την εκπομπή, μέσω του πακέτου, μέσω αυτής της οικογένειας του Βαλάντη, του ίδιου του Βαλάντη, που θέλησε να μας ευχαριστήσει, αν και όπως λέμε και εμείς ότι εμείς θα έπρεπε να ευχαριστούμε τον Βαλάντη, γιατί παίρνουμε μαθήματα ζωής. Καμιά φορά τα μαθήματα ζωής έρχονται με τον πιο σκληρό τρόπο, αλλά είναι μαθήματα ζωής. Είναι μαθήματα ζωής. Και ήταν μια πολύ γλυκιά ημέρα εκείνη η ημέρα. Πολύ γλυκιά ημέρα. Πολύ, πολύ. Ήταν γλυκό όσο περιμέναμε να δούμε. Είχαμε καταλάβει ότι θα είναι κάποια οικογένεια. Επειδή ήμασταν μαζί με την Ηλιάνα, άρα φανταζόμασταν ότι σίγουρα έχει να κάνει με την αρρωγή Θεσσαλονίκης. Και ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα είναι κάποια από τις οικογένειες που στηρίζουμε ή που έχουμε στηρίξει στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι έχουν στηριχθεί εκατοντάδες οικογένειες από την ομάδα μας όλα αυτά τα 7 πια χρόνια. Ναι, μου το είπε αυτό το 7 και κάπως μου... πολύ μου φάνηκε. Ναι. Είναι. Απ' την άλλη είναι καλό για το ότι υπάρχουμε ακόμα και λέμε 7. Μακάρι να μην υπάρχει. Θα μπορούσαμε να λέμε ότι υπήρχε κάποτε η αρρωγή Θεσσαλονίκης που... Κακά τα ψέματα, στις μέρες μας δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις κάτι τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα αυτό.
που υπάρχει 7 χρόνια. Είμαι. Και ξέρεις τι, κάθε φορά που η Δέσποινα και τα κορίτσια εκεί το ξέρουν και εσύ το γνωρίζεις, γιατί και εσύ είσαι από τα πολύ παλιά μας μέλη πια. Κάθε φορά που όχι σκύβουμε το κεφάλι, που λέμε που μετράμε, που ξαναμετράμε, που λέμε δεν βγαίνουν τα πακέτα, που λέμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι... Δεν βγαίνουν τα πακέτα, έρχεται δεν βγαίνουν κάτι, οι εθελοντές, δεν βγαίνουν οι δράσεις, δεν ναι, έρχεται, ναι, δεν βγαίνουν οι εθελοντές. Έρχεται κάτι, γι' αυτό και λέμε ότι η αρρωγούλα είναι ευλογημένη, έρχεται κάτι και δίνει ένα πούς, ένα «ΟΚ, συνεχίζουμε, πάμε κι άλλο». Μπορούμε, θα τα καταφέρουμε. Να ανοίξω μια παρένθεση και να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Ζάχο τον Ντρούλινγκ που ακολουθεί στην εκπομπή και έφερε το τσουρεκάκι του και το αφήνει εκεί πάνω στα υπόλοιπα. Θα ευχαριστούμε και εμείς. Εδώ μέλος της οικογένειας του Λίμπερο και ομοειδεάτη σου, άντε να σου δώσω μια χαρά. Εντάξει. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Α, και δεν θα έπρεπε αυτά να τα λέω στην ώρα για πλέον, αλλά πάνω απ' όλα για ρωτή. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, επειδή η μαμά Δέσποινα είναι πολύ κουρασμένη, εδώ, συμφωνείς με το χαρακτηρισμό μαμά μας στην αρρωγή, έτσι? Ναι, δεν το συζητώ. Τι έχουμε από εδώ και πέρα μετά το Πάσχα? Θα έχουμε κάτι? Θέλω να το πω, ρε παιδιά, στην εκπομπή. Αν έχουμε κάτι έτοιμο. Μετά το Πάσχα έρχονται... Καταρχάς, ετοιμαζόμαστε για μια συναυλία. Καλά έκανα και ρώτησα. Ετοιμάζουμε μια συναυλία, η οποία θα ξέρουμε σίγουρα ότι θα είναι κάπου ανάμεσα στις 5 με 15 Ιουνίου. Τα υπόλοιπα... Θα τα συνεννοηθούμε τώρα που θα καθίσουμε λίγο για τις διακοπές, θα στείλουμε τη συναυλία. Να πάρετε και τηλέφωνο, γιατί για συναυλίες ψόφιος είμαι. Όχι, για να βοηθήσω στην προετοιμασία γι' αυτό. Εννοείται. Επίσης έρχονται σίγουρα θεατρικά από το κέντρο πολιτισμού της περιφέρειας και της Μακεδονίας που μας στηρίζει σταθερά. Οπότε σίγουρα έρχονται θεατρικά στον Αλέξανδρο. Έρχονται δράσεις, δεν σταματάμε ποτέ, γιατί πρέπει... Δράσεις, γιατί οι δράσεις είναι αυτές που φέρνουν τα τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα χαρτικά, τα απορριπαντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής. Και έτσι μπορούμε και συνεχίζουμε και στηρίζουμε τις οικογένειες που στηρίζουμε. Και θέλω για μία φορά ακόμα... Να μας ακολουθεί ο κόσμος στο Facebook, στο group, στη σελίδα. Στη σελίδα και το group θα τα πω ανάποδα. Η σελίδα είναι αυτή που ενημερώνεται πρώτη, μετά ενημερώνεται και το group με... όλα όσα γίνονται και... Τι έγινε? Α, αυτό ήταν ο καλύτερος επίλογος. Έσκασαν μύτη τρεις μέλη μας. Η Ειρήνη την ξέρω, η Ειρήνη μέλος μας, με άλλες δύο που έχουν σακούλες στα χέρια, στο 90 της εκπομπής. Μπράβο, κορίτσια. Τέλεια. Και θέλω να σου πατήσω το κουμπί που πατάω πάντα 7 χρόνια για να μας πεις το κλασικό και εικονογραφημένο, δηλαδή για κάποιους που μας ακούνε τώρα πρώτη φορά. Δεν αποκλείεται να μας ακούει τώρα κάποιος για πρώτη φορά. Ναι. Ποιοι είμαστε, πού είμαστε, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, πού μας βρίσκουν, πού έρχονται κτλ. Λοιπόν, είμαστε η Αρρωγή Θεσσαλονίκης, είμαστε μια ομάδα θελοντών πολιτών, λειτουργούμε κυρίως μέσω Facebook. Όπως είπαμε, γράφουμε Αρρωγή Θεσσαλονίκης με ελληνικούς χαρακτήρες και βρίσκουμε τη σελίδα ή έστω και το group ή και τα δύο και παρακολουθούμε τις δράσεις της Αρρωγής Θεσσαλονίκης. Και στις οποίες, όπως είπαμε, συλλέγουμε τρόφιμα με κρασδιάρκειες, χαρτικά, απορριπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Κατά τα άλλα, υπάρχει η αποθήκη μας, η οποία βρίσκεται στην Επανομής 51 Πόντου, στην Καλαμαριά, και κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο το οποίο θα σου το πει αμέσως μετά η Δέσποινα, γιατί ποτέ δεν το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, μετά από συνεννόηση, λοιπόν, και να κάνω εδώ μια παρένθεση, να πω ότι σε όσους, όπως είπες, ίσως να μας ακούνε πρώτη φορά, ότι το «είμαστε μία ομάδα θελοντών πολιτών» είναι ακριβώς όπως ακούγεται. Δηλαδή, είμαστε απλοί εθελοντές. Δεν υπάρχει ιεραρχία. Ο καθένας όσο χρόνο θέλει, όποτε μπορεί, όταν μπορεί, για να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και με ένα μαγικό τρόπο μέσα στην οικογένεια της Αρρωγής Θεσσαλονίκης λειτουργούμε πάρα πολύ καλά, συμπληρώνοντας
ο ένας τον άλλον. Τα και όλοι μαζί υπηρετούμε μόνο τις οικογένειες, τίποτα άλλο. Ειρήνη! Έλα. Ντρέπεσαι? Όχι, θέλω να πεις ένα γεια, γιατί είναι νέο μέλος μας. Ναι. Και δραστήρια κιόλας. Και δραστήρια, μπράβο. Και μπήκε δυναμικά στην ομάδα. Γεια σου, Ειρήνη. Έλα, κορίτσι. Έχουμε και κοριτσάκι εδώ πέρα. Θα πεις εδώ. Πες πώς σε λένε. Γεια σας. Πώς σε λένε? Αφροδίτη. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Τι κούκλα είσαι εσύ. Και εσύ είσαι στην αργή Θεσσαλονίκης. Ναι. Από σήμερα. Και σήμερα κάτι έφερες για να δω τι ήταν αυτό που έφερες. Τι έφερες, τσουρέκια και αυγά. Τσουρεκάκια. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειρήνη, να είσαι καλά. Και καλώς ήρθες στην αλλαγή. Και στο Λίπερο 104,4 και στην Όργια Μπλε. Γεια σου, Ειρήνη. Σε χαιρετά και η Κέλλη. Όσον αφορά τους εθελοντές, θέλω να ρωτήσω το Δεσποινιό. Πώς κάποιος, μπορεί να μην ξέρει κάποιος, να γίνει εθελοντής. Ναι, ο Ζάχος τώρα, ο καλός μου φίλος που με κοιτάει απέναντι, μου λέει να γίνει εθελοντής. Τι κάνω? Τι του λέμε? Να βρεθούμε, να ενημερωθεί. Να βρεθούμε, να πιούμε ένα καφέ. Να τα πούμε λιγάκι, να τον εξηγήσουμε τι κάνουμε, ό,τι θέλει. Κερνάς. Μέτριο. Εσύ θα τον πληρώσεις οπότε. Και ανάλογα τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει, τι έχει, αν έχει κάποια εξειδίκευση και μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό. Οτιδήποτε. Να, οτιδήποτε. Είναι καλοδεχόμενος και αναγκαίο. Ωραία. Κέλλη μου, βάλε... μόνο σίγουρο, ναι. Γιώργο, είναι ότι σίγουρα θα βρεθεί κάτι να κάνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εννοείται αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες. Μπορεί να παίξει ένα θέατρο, γιατί έχουμε πολλά θεατρικά. Μπορεί να σε βάλουμε απέξεις. Ετοιμάζουμε δική μας ομάδα. Έτσι, ετοιμάζουμε δική μας ομάδα θεατρική. Ορίστε, είδες που το είπα, δεν το ξέρω αυτό. Θέλουμε και μουσικούς, έτσι. Μουσικούς. Στη θεατρική ομάδα, DJ βρήκατε. Εδώ έχουμε, τον έχουμε. Τον έχετε. Θα βάλουμε και την φίλη μας την Αφροδίτη εδώ να χορεύει. Εντάξει. Η ντροπή του ραδιοφώνου είναι αυτή. Θα πας τώρα έξω να δεις τα κουμπάκια εκεί, να δεις τη ώρα που είναι εδώ. Ναι. Κέλλη, βάλε τον επίλογο για να κλείσουμε και να δώσουμε σκυτάλι. Ο επίλογος είναι ότι είμαστε εδώ, όποιος δεν μας προλάβει εκεί στο Λίμπερο, που ζηλεύω που δεν είμαι, όποιος δεν μας προλάβει λοιπόν εκεί, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο, δες πει να πεις το τηλέφωνο. 69-33-29-80-20. Λοιπόν, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο της ομάδας. Εθελοντές αυτές τις μέρες θα είναι σχεδόν κάθε μέρα στην αποθήκη μας και την Μεγάλη Πέμπτη δίνουμε πακέτα, Μεγάλη Τετάρτη. Αύριο δίνουμε πακέτα. Αύριο απλά αύριο είπαμε μια παρατασούλα, αν κάποιος θελήσει να φέρει και αύριο που λέει ο λόγος κάτι εδώ ή και την Πέμπτη, μπορεί να τα φέρει και θα συνεννοηθούμε εμείς πώς να τα δώσουμε. Αν δεν προλάβουμε την αυριανή παράδοση εννοώ το πακέτο. Ναι. Γιώργο μου, να πούμε ότι εάν κάποιος θέλει να φέρει αύριο, από τη στιγμή που έχουν συμπληρωθεί πια ευτυχώς τα τσουρέκια, μπορεί να φέρει αυτά που είναι πάντα αναγκαία, θα χρειαστούν για τα επόμενα πακέτα, θα χρειαστούν για αυτά τα επόμενα και κάθε μήνα. Ναι, ακριβώς, τρόφιμα μακράς διάρκειας, χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Είναι τα πακέτα που δίνουμε κάθε μήνα, μία φορά το μήνα. Κάθε μήνα. Άρα οι ανάγκες είναι καθημερινές. Σε ευχαριστώ πολύ και επόμενη εκπομπή εύχομαι στο CNN. Δεν το συζητώ. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια σας. Φορά. Και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα. Η Αφροδίτη θα βάλει τον επίλογο. Θα πεις καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ. Και καλή Ανάσταση. Και καλή Ανάσταση. Και καλό Πάσχα. Και καλό Πάσχα. Και καλή λαμπή. Και καλά κρασιά. Όχι. Όχι. Δεν λέμε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, πούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αυτό είναι. Θες να άρχισε να κάνουμε εκπομπή κάθε μέρα? Κάθε μέρα, όχι. Θα φωνάζει η μαμά. Μια φορά τη βδομάδα. Το σκεφτούμε. Το σκεφτούμε. Εντάξει. Άκυρο θα φάω, αλλά λέμε τώρα. Άσε τώρα αυτά. Καβαδία. Λοιπόν, κλείνουμε. Εμείς αύριο κανονικά θα έχουμε ώρα για μπλε. 7 με 8. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες εδώ να έρθουμε να σε δούμε. Ευχαριστώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ξέρουν τα κορίτσια ότι πολλές φορές
απουσιάζω σε κάποιες εκδηλώσεις. Αλλά είμαι εκεί. Εκεί που πρέπει να είσαι, είσαι πάντα και ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά. Αύριο ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4, 7 με 8, 7 και κάτι με 8 και κάτι. Μάλλον θα ανοίξουμε και γραμμές, γιατί θα είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν τις γιορτές του Πάσχα. Καθώς την Πέμπτη δεν έχουμε εκπομπή λόγω αγώνα κυπέλου. Όχι. Το πρόγραμμα πάει μέχρι τις 7 λόγω σταύρωσης κτλ. Αλλά επειδή ο αγώνας κυπέλου είναι 4 και θα έχει και post-game και δηλώσεις και τέτοια, δεν θα γίνει η ώρα για πλε. Οπότε ούτε εσύ, Ζάχο μου, θα έχεις μετά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει 4 με 7, νομίζω με Δημήτρη Ιδανακτή στο στούντιο. Κάτι τέτοιο από ό,τι έχω αντιληφθεί. Οπότε αύριο θα είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν τις γιορτές του Πάσχα. Και άμα μπορούμε λίγο να είναι με επικοινωνία, με διάλογο, ούτως ή άλλως η μιζέρια στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή κυρίως δεν έχει σταμάτημο. Οπότε καλά που κάναμε και αυτό που κάναμε σήμερα για να ξεφύγουμε με τη φίλη μας την Αφροδίτη πάντα. Έκλειψε ναι. Την παράσταση, τελείωσε. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ, που τον ευχαριστώ και πάλι που έβαλε το τσουρεκάκι του. Και τον Τάσο Τρέγια που θα έρθει, έχει κάνει δοντίατρο πάλι. Θα έρθει. Εντάξει. Αύριο δοντίατρος. Καλό βράδυ σε όλους.